να μας ενημερώσει για το ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, μέχρι στιγμή τουλάχιστον έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν 4 άτομα οι πυροσβέστες. 2 γυναίκες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα, ενώ άλλα 2 ακόμη άτομα είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για ένα 5ο άτομο, το οποίο είναι αγνοούμενο. Είναι μια πληροφορία η οποία ερευνά τόσο η πυροσβεστική, αλλά περιμένουμε και εμείς να μάθουμε ενημέρωση. Δυστυχώς, η πυρκαγιά έπιασε τους πάντες στον ύπνο, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά κάτοικοι. Ελευθερία, πρόκειται για οικογένεια ή για διαφορετικά διαμερίσματα? Δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δεν το γνωρίζουμε. Ακόμα τέτοια πληροφορία δεν έχουμε. Ωστόσο, οι άνθρωποι έχουν σοκαριστεί, διότι δεν ξέρουν πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά και η πυροσβεστική διέρευνα τα αίτια που προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι η πυροσβεστική έλαβε ενημέρωση στις 7 και 25 για το διαμέρισμα εδώ στην οδό Σερών στη Βούλα και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Είναι νωρίς να σε ρωτήσω αν τα άτομα τα οποία απεγκλωβίστηκαν ήταν στον συγκεκριμένο όροφο που παρακολουθούμε, ήταν πάνω, σε άλλο όροφο, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σε τι κατάσταση είναι? Ήτανε στον ίδιο όροφο. Όπως σας είπα προηγουμένως, 2 γυναίκες κρίθηκε σωστό να μεταφερθούν στο νοσοκομείο γιατί είχαν εγκάβματα. Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση που έχουμε. Ενώ ακόμα 2 άτομα τα οποία κατάφεραν οι πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν είναι καλά στην υγεία τους, αλλά είναι σοκαρισμένα. Είμαι. Και σας είπα ότι υπάρχει ακόμα μία πληροφορία η οποία βρίσκεται για ένα διαγνώμενο. Θα μας ενημερώσει για να μας διακόψεις, Ελευθερία, για ό,τι νεότερο έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση, τον Υπουργό Εργασίας. Να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Κουτροχώη, κύριε Παυλόπουλε. Καλή σας ημέρα.